Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πήρα ένα ρεπό για να κάνω δουλειές. Εννοείται, φιλάκια. Και πού θα είμαστε, αλλού θα είμαστε. Από απόλυτη επιτυχία. Η συνήθεια που έγινε λατρεία πλέον. Ναι, κανονικά. 107,4 λίμπερο, goal bet, αγκαλιά λοιπόν. Βασιλιάδες, αντιβασιλείς, όλοι εδώ πέρα. Ένα ταπεινό λαϊκό παιδί από τη Σταυρούπολη. Όχι, σε αυτό το προφίλ. Ναι, αλλά έχεις τρομερές φιλοδοξίες. Άλλο αυτό, φίλε. Χθες, ξέρεις, σκάνδαλο στην εκπομπή. Ναι. Είχαμε την άφηξη λοχαγού σε εισαγωγικά, συγκλονιστικός. Ναι, έκλαιγε η πόλη. Ελληνικά άλλου τύπου, over the top. Αλλάζουμε το ύφος των αθλητικών ραδιοφώνων. Επαείοντες, είπε σε κάποια στιγμή. Δάκρυσε το ραδιόφωνο. Είχε, μου πάνε. Μία στην Κωνσταντινούπολη. Έπεσαν δύο οικοδομές. Μία οικοδομή τότε με το σεισμό του 78 και μία τώρα. Ψάχνουν τι έγινε. Ναι, δεν έχει ακουστεί ποτέ. Τέσσερις μεταφράσεις θέλεις από Έλληνα σε Έλληνα. Ελληνικά σε ελληνικά. Γιατί και όλοι δεν τα ξέρουν. Και οι μεταφραστές σταματάνε. Αυτό άλλαξε η διοίκηση δικιά μας. Γιατί μια προηγούμενη που ήξερα. Αυτή που έλεγε τα προστήματα. Τα προστήματα. Ναι. Το δώσω ένα ωμέγα και ένα όμικρο. Όπως σου λέει και τα δύο ωμέγα αποκλείεται. Δεν μπορεί. Έτσι γιατί τα βγάζαν τα όμικρο και τα ωμέγα. Έχω ένα φίλο, παιδιά, δεν θα πω φυσικά το όνομά του. Τόσο ανοθόγραφο. Ναι. Καλά, το όμικρο με το ωμέγα το παίζει 50% ζάρια. Ναι. Ό,τι είναι, σου λέει το ένα θα είναι ή το άλλο. Δεν μπορεί. Αλλά εκεί που γίνεται ο χαμός είναι με τα γιώτα. Γιώτα ή τα ύψιλον. Ναι. 33%. Πού να το βρει. Ποτέ. Ποτέ, ρε φίλε, άστο. Εμεί στέλνετε μηνύματα. Ναι, εμεί στέλνει μηνύματα τώρα, φίλε. Όταν γίνεται. Σου στέλνει μήνυμα. Ό,τι και να σου γράψει. Ποτέ. Θε να το στείλει πινελίκι. Άγριο πινελίκι όμω. Ναι. Θέλω να τον έχω δίπλα μου. Πώ υποτρέψαμε τον κόσμο βία όσου κυνηγάνε τον Μπρέγκοβιτ. Ναι. Τέτοια βία θέλω να δημιουργήσω απέναντί του. Δηλαδή, ούτε και το όνομά του με αίμα το γράψει σωστά. Α πούμε το αίμα που είπαμε, έτσι. Ναι. Θα το γράψει με έψιλον. Άντε. Ναι. Δεν υπάρχει. Έμα, μήπω θέλει να πει. Έμα. Εμά με έψω, εμά τι έγινε. Εμά ήρθε η Σοφία. Η τσοφάκι μα είσαι εδώ. Η Σοφία με θυμίζει ακούς. Άμα ήταν θεατρίνα, θα ήταν η απόλυτη στάρ. Ναι, θα ερχόντουσαν οι σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί όλοι και θα έσκανε μετά σε κάποια στιγμή. Δεν την άρεσε κάτι και φεύγω. Αύριο θα γυρίσουμε. Άργησα γιατί υπήρχε λόγο. Αυτά τα δωράκια. Ξέρω, ξέρω κάτι που έφερε λεφτά. Έφερε λεφτά. Έφερα δώρα για του ακροατέ μα. Α, καμιά προσκλησούλα έχει. Πάω έξω να σα ακούσω λίγο. Τι θέλω να πω. Φίλε, η Σοφία είναι η κλασική που τη λέει ο άλλο: θέλω να πάω στο καμαρίνι όταν κάποιον και τρώει τη φρίκη. Κύριε, κάντε εικόνα. Φάκελο αυτή τη στιγμή ταξίδευσε από το δεξί χέρι τη Σοφία. Ανοιχτό ο φάκελο αυτή τη στιγμή. Τα λεφτά χώρα πηδούν από τη χαρά του γιατί κατευθύνονται προ την τσέπη του κυρίου Σταύρου. Φίλε, τα λεφτά είναι δυστυχία. Να σε πω κάτι σάβα, θα σου πω. Ναι. Το κάθε εμπόδιο για καλό είναι η ίδια βλακεία με ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ξέρεις, εγώ όταν πάω να ψήσω κάποιον να πούνε δύσκολα, λέει εγώ, μου του λέω, έλα ρε φίλε, εντάξει τώρα, να σου πω κάτι, ποια λεφτά τώρα, λέω, με κοιτάει, απορεί. Ναι. Δες, λέω, ρε, τι έπαθαν, ο Νάσης και Έννεντι έχουν ξεκλειδιστεί, ρε, που στην έξι. Χρησιμοποιώ το ακραίο παράδειγμα. Και κατά έναν περίεργο τρόπο, ηρεμή. Ηρεμή, σε κάτι λέει. Κάτι λέει αυτό ο Σουφλάκα, ναι. Λε, σου λέει, ναι, λες, έτσι. Ναι. Εντάξει, σοφάκι μα. Παρακαλώ. Πού σε ρετίβα τη εκπομπή. Πώ περάσαμε. Και πούμε περάσαμε, γιατί πρέπει να εστιάσουμε στο κομμάτι Παπαντονίου σήμερα. Ναι, εννοείται, φίλε, είναι το δικό σου κομμάτι. Ο χαμογελαστό δηλαδή, Γιάννη Παπαντονίου. Ο άνθρωπο ο οποίο πιάστηκε 20 χρόνια μετά για μίζα. Για μίζα 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Για να το κάνουμε μετάφραση σε ευρώ, είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Λίγα δεν τα λε. Δεν τα λες λίγα, αλλά γιατί και αυτά είναι μίζα. Ναι, για μίζα και κάτι υποβρύχια. Θέλω να τα φέρουν ευθεία, θέλω να τα ξέρει τραβώ. Αυτά που θέλανε στην οικοστάθμιση. Ναι, αυτά τα ωραία. Ναι. Είναι ωραία, βέβαια. Ναι, τα οποία μας τα έδωσαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, που είναι φίλοι μας σταθερά χρόνια. Πληρώνουν μίζες. Ναι. Και μας κάνουν και υποδείξεις για το πώς θα φαίνει την κοινωνία μας. Έτσι είναι. Που άνοιξε κολλητός μου εταιρεία στη Γερμανία και με πήρε τηλέφωνο αγανακτισμένος και μου λέει τι βλάκες είναι αυτοί. Αν κάνω εγώ δουλειά μαζί σου, θα μου λύσεις το πρόβλημα σε 1,5 λεπτό και αυτοί θέλουν το ίδιο πράγμα δύο εβδομάδες. Ναι, αλλά οι Γερμανοί σαν λαός έχουν μια πειθαρχία απίστευτη. Αυτό έχουν. Μια οργάνωση καταπληκτική. Δεν έχουν έτσι. Οργάνωση, λάθος κάνεις. Κοίταξε, αν πας στη Γερμανία μετανάστης, κοινωνία τους. Το ξέρεις ότι σε πληρώνουν 700 ευρώ το μήνα για να μάθεις τη γλώσσα. Ναι, εννοείται. Ισχύει αυτό. Άλλο σε αυτό το κομμάτι είναι OK. Είναι πολύ μπροστά. Κάνε δουλειά μαζί τους. Εντάξει, δεν έχω κάνει, δεν ξέρω, δεν έχω ανταλλάξει. Σου λέω εγώ, φρίκι. Δεν έκανε εμπόδιο ποτέ, σε καμία περίπτωση. Και έχουν άλλους ρυθμούς. Δηλαδή πάει τώρα η θεία στο σούπερ μάρκετ και μιλάει με την πολίτρια. Θέλω εγώ να φύγω από πίσω και μπουρουμπουρουμπουρου. Εκεί που θες να του δώσει χαρτό και πει στο διάλογο. Πατ. Το Πρίγιοβιτς το. Ναι. Τη λύση. Ναι. Εντάξει. Βία στη βία. Ναι, βία στη βία εξουσία. Ναι. Κάθε και μιλάει. Και το πρίσκει πολύ φυσιολογικό να περιμένει εσύ από πίσω και να μιλάει αυτή με την.
Εγώ είχα νιώσει πάρα πολύ άσχημα, γιατί είμαι εδώ, μεγαλώσαμε στη Θεσσαλονίκη και νομίζω και γενικότερα στην Ελλάδα με άλλες αρχές. Στο κομμάτι βγαίνει έξω με μια κοπελιά. Έτσι. Το να πληρώσει κοπελιά, εγώ το θεωρούσα μέσα στο μυαλό, στο δικό μου το μυαλό. Έτσι. Άσχημο, έτσι με μεγάλωσα εμένα, παιδί μου. Κακό. Και όταν πήγα στη Γερμανία, έχω πάει καμιά 10-15 φορές και βλέπεις εκεί στην πυραρία σπίνουνε, έρχεται ο λογαριασμός 18 ευρώ, την κοιτάει στα μάτια, ανοίγει αυτή την τσάντα, πάρει τα 9 από μένα, βάζει τα 9 αυτός, γίνεται αυτό, ναι. Ναι, εμετικό. 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 Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι έξω από τη ζωή μου αυτό το πράγμα. Τέτοιοι είναι. Κύριοι, και όταν βγαίνετε με γυναίκες, θα ξέρετε ότι ο άντρας πληρώνει. Έτσι. Και να μην σας άρεσε η κοπέλα, να μην βγαίνατε μαζί της. Από τη στιγμή που οι συνθήκες σας έφεραν μαζί, έτσι, και να μην κάνετε και να μην έχετε και συνέχεια παρακάτω. Θα πληρώσετε εσείς. Τελεία. Μα ρε φίλε, πώς το κάνεις αυτό πραγματικά, να πληρώσεις. Αν δεν έχω, δεν θα βγω. Συμφωνώ. Απλά λέμε. Αλλά έρχεται η στιγμή, το κάνουν και εδώ το κάνουν κάποιοι δακτυλοδεικτούμενοι. Ωραία. Έρχεται η στιγμή. Ωραία. Κοιτάς τον λογαριασμό. Είναι 80. Δεν σου βγάλει 40. Πώς το λες αυτό, ρε φίλε. Όχι. Να πούμε για τον Γιάννο λοιπόν ότι πηγαίνει σε άλλες πολιτείες, ταξιδεύει. Σε ποια θα πάει? Δεν ξέρουμε. Το είναι ανάμεσα σε Δομοκό, σε. Πώς το λένε, στην Αθήνα τη μεγάλη. Διαβατά, υπάρχει περίπτωση ή μας έχουν. Όχι. Κρίμα, το βαθύ Πασόκ, το μεγάλο εκείνο, σιγά σιγά οδηγείται σε άλλες λύσεις. Έτσι. Μακάρι να αποδειχθεί περίτρανα η αθωότητά του στο βάθος, σε βάθος χρόνου. Δεν θα κάνει τούφα, δεν γλιτώνει ή δεν κατευθύνεται. Αυτή τη στιγμή όμως συμφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας και οδεύει για άλλες πολιτείες. Προφανώς είναι τι αλλαγή ζωής, φίλε. Τι αλλαγή ζωής. Βρέθηκε το χρήμα, φίλε. Από την απόλυτη αποτυχλίδα. Δεν δουλεύει ο λογαριασμός έτσι. Μάλλον εκεί έγινε το μπέρδεμα. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στο αθλητικό ψητό και στα Champions League που έχουμε σήμερα. Αλλά πριν μπούμε, θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου οπωσδήποτε στην Άντζελα, γνήσιο τέκνο της Θεσσαλονίκης πλέον. Έτσι, τα φιλιά μου, τη στηρίζουμε. Έτσι, όπως και πολλές άλλες κοπέλες και άντρες. Τη Μαρία μας, Μαρία Κώστας, εκπληκτικό δίδυμο. Ιδιοκτήτες του καταστήματος του Fix, που να ξέρετε ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε στην αγκαλιά μας το Σάκι το Ρουβά. Μαζί, είδατε και νέα της πόλης, έτσι 4 του μηνός ξεκινάνε. Ο Σάκης μαζί με το Στέλιο το Ρόκο. Θα επισκεφτούμε αυτό το μαγαζί. Πέρασα το από εκεί, το είδα. Γίνονται ανακατατάξεις φοβερές, πίστες που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, φώτα πίσω, φώτα μπροστά. Άστο. Το μαγαζί έχει εξυγχρονιστεί. Δάκρυα, λιγμή, αναστεναγμή. Κλείνουμε οπότε για αυτό. Έξαλλο το κοινό σου. Όπως. Σταύρο, εδώ το Βασιλιά, γιατί χθες δεν εφάρμοσε αυτό που έλεγε τη Δευτέρα. Βίασε όσους κυνηγάνε τον Πρίγκεβιτς. Ναι, γιατί είχα καλεσμένο και η αρχή της φιλοξενίας. Ναι. Ο Ζεύς τι είχε πει, η αρχή της φιλοξενίας ο Έλληνας, είπε σε κάποια στιγμή, ανέφερε τους. Δεν είπε συγκεκριμένα για τον Πρίγιοβιτς, όμως εστιάζεται καλά στα λεγόμενα των συνομιλητών. Εδώ περιμένει, αυτός ο φίλος ήταν σύμφωνος με αυτό που είπες. Ναι, φυσικά. Το κάνει κιόλας, πιστεύω. Έτσι, είπε κλεφτοκοτάδες τους Σέρβους, σαν προσωνύμιο που τους ακολουθεί. Δεν ήταν συγκεκριμένος εκεί. Ναι. Κατάλαβες. Και ποιος με πήρε τηλέφωνο τώρα και το γύρισα. Αυτό είναι. Να πάμε λοιπόν στα Champions League σήμερα, γιατί χθες γελιοποιήθηκα στο κομμάτι της Manchester United, η οποία την αφήνω και αυτήν τώρα, στο έλεος της. Ούτε χείρε, φίλε. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτό το Μουρίνιο. Θέλω να το κρατήσω στον πάγκο. Έδωσα τον αγώνα μου, αλλά το είδα το match. Ενώ δεν διάλεξα το από λεπτό σε λεπτό, διάλεξα να εστιάσω πάνω στο Manchester United, το οποίο ήταν στοιχηματικά για μένα με απόλυτο ενδιαφέρον. Πίστευα ότι η United θα κερδίσει. Ήταν κάκιστη. Έκανε μία φάση, ένα σούτ του Πογκμπά που η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι στη συνέχεια στο πρόσωπο του Σέσνη και η μπάλα βγήκε out. Κόβνευ, συγγνώμη. Έτσι. Και είδαμε μια Juventus απλωμένη στο χώρο, μαγική, κανονική. Κάνουν φανταστικό ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλή. Αυτό που έκανε η Juventus είναι το απλό. Ρε. Έγινε ομάδα, πήρε τον αστέρα. Δεν πήρε τον αστέρα για να γίνει ομάδα. Yeah. Ήταν ομάδα. Ο Αλέγκρι έχει 4 double. Σερί. Και λέγανε, θα είναι... τσουλού. Και λέγανε θα είναι περαστικός. Ναι, ναι, καλά. Το τι λέγανε... 7 στα 7 έχει η Γιουβέντους, ναι. Μαζεμένα από τα αθλήματα. Ναι, πρόσεξε με. 4 σερί. Double. Ναι, ναι, ναι. Double. Και είχαμε και μία φάση σταθμό, ορόσημο, πρέπει να σταθούμε σε αυτήν. Ένα σουτ του Κριστιάνο του Ρονάλντο από το ημικύκλο τη μεγάλη περιοχή που το έβγαλε στο γάμα μαγική απέκρουση από τεχαία. Ναι. Δηλαδή αυτά ούτε στα PlayStation ναι. Οι φάσεις. Εκεί είναι κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει για να το βγάλει. Ήταν τέλεια. Δηλαδή είναι απίστευτη απόκουση. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Απολύτως. Στον υπέρτατο βαθμό. Έδειξε ότι συγκαταλέγεται με τους τρεις κορυφαίους τερματοφύλακες. Ναι, απλά τα κολλήματα. Αυτός είναι κλασικός. Κύριε, τερματοφύλακες είναι άλλοι άνθρωποι. Ναι. Δεν είναι ποδοσφαιριστές. Είναι άλλο πράγμα. Δεν την ξέρω αυτήν την άποψη για πες μου. Ναι, δεν είναι ποδοσφαιριστές, δεν έχουν την ίδια λειτουργία.
Α, κάτσε, σε έχω συγκεκριμένα και τέταρτα. Καλά, που είμαι, μιλάμε. Mm. Πού θα πάω, τότε. Πίνω καφέ το πρωί σε καφέ απέναντι από την Τούμπα. Ναι. Μαζί με το κλασικό σεντερφόρ τον οποίο, του ΠΑΟΚ, τον οποίο το συνέχισε συγκαταλέξει στου πέντε κορυφαίου όλων των εποχών, ναι, με τον Γιώργο μας. Ναι. Έτσι, μπράβο. Τεράστιο Κωστίκο. Μπράβο, τεράστιο Κωστίκο, ναι. Ο οποίο σε χαρακτήρισε κάποια στιγμή με το άτο σεβιστικό μπροστά από την μπάλα. Αμπαλός. Ναι. Θα κυνηγηθεί. Με το άτο στερικό. Ποιος, ναι. Γιατί 300 λέει... συμμετοχές έβαλε, 300 συμμετοχές έβαλε 15 γκολ. Ε, το λιμό. Το λιμό. Ο οποίος, με αγάπη του. Ναι, εννοείται. Το οποίο εστιάσαμε στο Γιαννούλη, ναι. Ο οποίος ήταν δικιά του επιλογή, του Γιώργου του Κωστίκου, σε αυτόν αναφερόμαστε. 20.000 ευρώ και του χρόνου λογικά, όποιοι βλέπουν λίγο μακρύτερα, θεωρούν ότι είναι δεδομένο ότι θα είναι ο βασικός και αναντικατάστατος αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ. Όποιος δεν το βλέπει είναι άμπαλος. Ναι, δεν μπορεί να μην το βλέπει, δηλαδή και τυφλός να είναι. Αυτή με τα μα είναι και ηγέτης. Δεν κρύβεται, άμα τον δεις. Και όταν δεν πάει το παιχνίδι, θα δώσει και την κλωτσιά του. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Θεαματική εξέλιξη τον έχει κάνει πάρα πολύ καλό αυτό το αγροτικό. Και μια κουβέντα που έγινε, τον πήρε ο Γουχού στην Βέρεια και τον έκανε back. Ναι. Κατάλαβες, του λέει εντάξει, οκ, okay, εδώ η καριέρα σου θα φτάσει μέχρι εδώ σαν extreme. Αν σε πάω πίσω, δεν έχει όριο. Θα απογειωθεί, θα σε χωρί τα βάνη. Αυτό ακριβώς. Τέτοιους ποδοσφαιριστές θέλουμε στην ομάδα. Και εκεί σκέφτηκε παοξίδικα ο οργανισμός, γιατί εμείς είμαστε μια ομάδα που θέλουμε επιθετικογενή back. Έτσι. Δεν παίρνουμε καλό ο Τόσκα για συγκεκριμένα παιχνίδια. Καλός, ναι. Δεν θα παίξει πιστεύω και αύριο. Ωραία. Τον οποίο Τόσκα, επειδή μίλησα με άτομα μέσα από την ομάδα, μου είπαν ότι είναι καλός αριστερό μπακ, αλλά πολύ καλύτερος, λέει, είναι σαν αριστερός στόπερ σε τριάδα. Ναι. Είναι, λέει, εκπληκτικός. Ναι. Θα κλαίτε, λέει, θα το δείτε. Δεν παίζει με τριάδα όμως. Ναι, δεν παίζει με τριάδα. Είναι αυτό είναι, είναι πρόβλημα. Είναι σαν να σου λέει ο άλλος φάει παστίτσιο και λέει, φίλε, εγώ δεν τρώω μακαρόνια. Ναι, αυτό ακριβώς. Δύσκολα. Δύσκολα. Να πάμε λίγο στο Champions League σήμερα. Να πούμε λίγο τα ματσάκια μας. Θέλω, γιατί τα μάτια είναι να πολύ ωραία. Βεβαίως τα πιστεύω, δεν πιστεύω ποιος θα πει. Αναρτήθηκε η πρώτη δημοσίευση, ναι, στη σελίδα μας στο Facebook. Πλέον έχουμε σελίδα στο Facebook. Με έκανε διαχειριστή, όχι. Όχι, αλλά θα σε κάνω. Λοιπόν, ναι, για να ξέρουν οι ακροατές, η σελίδα είναι Ο Βασιλιάς, by Liber 107,4. Εκεί λοιπόν θα ανεβαίνουν και οι νικήτριες στήλες που δίνεται, για να δούμε ποιον υποστηρίζει το κοινό. Έτσι, έτσι, μ' αρέσουν με αυτοί οι ανταγωνισμοί. Και θα υπάρχει ένα διάλογο λοιπόν επικοινωνία. Να πούμε ότι η Goldbet είναι και σήμερα εδώ και φυσικά η Goldbet τι προσφέρει. Μια πες. Προσφέρει ένα εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ Βίντι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ναι. Γιατί ΠΑΟΚ Βίντι έχουν δοθεί. Οι Βίντι έχουν δοθεί πιο νωρί. Ναι, ναι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λοιπόν. Ναι. Ένα εισιτήριο. Λάθος, ΠΑΟΚ Βίντι. Τα βλέπεις. Βλέπεις ότι βρίσκω και τα λάθη που διαβάζω μέσα. Χίλια συγγνώμη. Εντάξει, δεν πειράζει. Πολύ ωραία. Τι να πέντε, ποιος το κλαίει. Όχι, δεν το κλαίει. Κανονικό είναι, αγορά είναι. Αυτό αγορά είναι. Αυτό είναι. Πληρώσαμε. Είμαστε τόσο κύριοι. Με τριτάρε. Πολύ χαρτί υπάρχει. Ναι, άντε. Πολύ χαρτί υπάρχει, κύριε, στην Goldbet. Αυτό είναι γεγονός. Το οποίο δεν είναι υγεία. Ναι, δεν είναι υγεία. Χαρτί κανονικό από αυτό που μετριέται. Ναι. Λέγε. Λοιπόν, θα πούμε λεπτομέρειες περισσότερες για την κλήρωση. Θέλω να μου πεις πώς είναι, ψάχνω τη σελίδα μας και δεν πρέπει βρίσκω. Να πούμε για το εισιτήριο αυτό. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Βίντι, λοιπόν, αύριο το μάτς, Πέμπτη, ναι. Europa League. Europa League. Ο ΠΑΟΚ των μεγάλων απαιτήσεων και των μεγάλων προσδοκιών είναι έτοιμος να κάνει μία ακόμη νίκη που να την προσθέσει στο ενεργητικό του Ρασβάν Λουτσέσκου. Έτσι, και να προχωρήσουμε μετά και να κοιτάξουμε και το επόμενο μάτς. Βήμα-βήμα πάμε. Μας βρήκα. Βήμα-βήμα, εσύ. Μας βρήκα, μου αρέσει. Μπράβο. Σταύρος αυτό, τι ωραία παίζεις. Τι γνώση είσαι το κινητό, μπράβο σου. Είμαι πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ καλός, εσάς, έχω μείνει άφωνος. Ναι, κι εγώ. Ναι, θέλετε να πούμε τώρα για τα σημερινά μάτς, γιατί ωραία. Έχουμε μιλήσει για τα πάντα. Εγώ σου είπα θα δώσω 20.000 σε κάποιον. Θες να τα μοιράσεις. Ωραία, θέλω να μοιράσω τα 20.000. Δώσ' το, Σταύρο. Πάμε λοιπόν, κύριε, νικήτρια στήλη, by Σταύρος Κόλκας, bye. Κλαμπ Ριζ Μονακό, γκολ, περίμενε. Πού είναι αυτό. 1,60 κάτι, πόσο είναι. Κλαμπ, γκολ. Ωραία. Ωραία. Αϊτχόβεν τότε. Είναι παγιά διάφορα για την ναι, ναι, δεν με ενδιαφέρει. Να βγει το στίχημα. Θα δώσω μεγάλα ποσοστά. Θα πετάξουμε 22, 23 ευρώ 30 ναι, για να τα πετάξουμε και να πάω 10 χιλιάρικα. Αϊτχόβεν τότε. Γκολ γκολ και over 3,5. Σιγά σιγά να τα απολαβαίνουν οι άνθρωποι. Ναι, τα έχω διαβάσει. Ναι. Μπαρσελόνα Ίντερ. Άσος και over 2,5. Ναι. Εντάξει. Ακούγεσαι τι. Ακούγομαι. Πάμε παρακάτω. Ντόρτμουντ Ατλέτικο. Άσος. Θα πάω στη φόρμα. Δύσκολο να χάσει η Ατλέτικο. Δεν είναι εύκολο. Εδώ ρισκάρουμε υπερβολικά. Αλλά εγώ λέω ότι η Ντόρτμουντ έχει καλύτερο ρυθμό από την Ατλέτικο. Αυτό.
Γαλατά Σαράι Σάλκε. Η Σάλκε είναι ό,τι πιο ανέραστο έχω δει στη ζωή μου. Θα πάω με τον Γκάι Ροντρίγκες με ποσοστό πάνω από 2,50 στον Άσο. Εντάξει. Πάρα πολύ χιλιάδε αυτό που δίνει σωστό. Ναι, πώς ξέρουμε. Λίβερπουλ εδώ δεν το ακουμπάω. Λοκομοτίβ Μόσχας Πόρτο. Γκολ-γκολ. Ωραία. Και Παρί Νάπολη. Γκολ-γκολ και over 5,5. Εγώ το βλέπω αυτό 4-2. Εντάξει, παιδιά. Ναι. Ο άνθρωπος πρέπει να έρθει από Αθήνα, ίσως να σταυροκτήσει. Πρέπει να πέρασες βράδυ μεθυστικό. Και να. Γύρισα. Α, φορούστησα. Α, κατάλαβα, εντάξει. Οπότε. Άλλαξε τη στήριά μου. Μάλιστα. Ενώ ήταν να κοιμηθώ το βράδυ. Λογικά κοιμούνται το βράδυ. Ναι, να κοιμηθώ εκεί το βράδυ, εννοώ. Ναι. Σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Σε ποιο, Στα Αγίου Κωνσταντίνου, στο Κούμπικ. Πολύ καλό, φίλε. Είναι smart, είναι όλα με τάμπλετ. Τη θερμοκρασία με τάμπλετ, το έτσι με τάμπλετ, τα φώτα με τάμπλετ. Όλα με τάμπλετ τα κάνεις, παρακίνηση με τάμπλετ. Είχα δώσει μια φορά ένα δωμάτιό μου σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης. Έτσι, το οποίο έχει το ίδιο όνομα με το καζίνο. Με λέει ένας, έχω γενέθλια, σε παρακαλώ, μπορείς να με εξυπηρετήσεις. Εγώ τότε είχα τότε τη δυνατότητα να παίρνω δωρεάν τα δωμάτια. Κατ' ουσίαν όμως τα είχα πληρώσει επί 10, όλο τον όβαφο είχα πληρώσει. Όχι μόνο το δωμάτιο το ένα. Και είχε γενέθλια, ήταν το Αγίου Αθανασίου κιόλας. Και το λέω, άντε πάνε, το λέω 17 μέσα, 17 Ιανουαρίου. Έτσι, 18 ήταν τα γενέθλια και φύγε, λέω 19 μήνε, 2 μέρες. Πηγαίνω, αδελφέ, και μετά από 2 μέρες, εμένα ήταν δωρεάν το πρωινό και η διαμονή μου. Ναι. Και πηγαίνω να κλείσω το λογαριασμό, να δω τι υπάρχει, να υπογράψω και να φύγω. Και με λένε, λέει, αλλά κύριε Βασιλεύς, λέω, ορίστε κύριε, έχουμε λέει, λίγο room service. Λέω, πόσο είναι το room service? 1913 ο κύριος. 1913. Αγόρασε το δωμάτιο. Με λέει, τι ωραία που είναι, έκανα τραπέζι, λέει, σε όλους τους φίλους μου και τις φίλες του. Τις καλούσε όλους στο δωμάτιο, ναι. Ακούς, υπέγραφε. Η μαγική στιγμή, ξέρεις, το. Ναι, 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 ναι. Αυτή που δεν είναι. Το πολύ... άνετο, ναι. Ναι, το άνετο, το ωραίο. Και 1913. Το λέω, γιατί δεν τα έκανε τρόγγυλα δύο, ρε. Ακούς τι να κάνεις. Ναι, ωραίο δώρο. Κατάλαβες. Περίμενε. Μάλιστα. Κάτσε να τα πάτησα σωστά. Γενικά. Ναι. Το γενικά είναι πολύ ωραίο. Ναι. Για να μας πει τώρα, ναι. Σοφία, τι γίνεται σχετικά με το εισιτήριο. Γιατί ξεκινήσαμε λοιπόν, αυτό το κομμάτι και οι παοξίδες να πούμε, είναι έτοιμοι να ορμήσουν. Χαιρετίσματα στον πρώτο φίλο που μας έστειλε μήνυμα στο Facebook, το Στράτο, ο οποίος είναι από Πειραιά. Ναι, και Πειραιά γράφει. Λέει καλησπέρα. Γεια σου, Στράτο. Λοιπόν. Είδατε. Η σελίδα μας ανεβάζει επίπεδο. Βέβαια, αφού τα έχετε εσείς αυτά. Θα γράψουμε σε λίγο. Είστε χαρισματικοί. Θέλω νικήτρια στήλη και από Βασιλιά. Πρέπει να ενημερώσουμε πλήρως. Εγώ νικήτρια στήλη, εγώ θα πω ποια θα είναι για bet και ποια είναι no bet. Για μένα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, αύριο θα κληρώσουμε το εισιτήριο, γιατί το ανακοινώσαμε έτσι, σήμερα μπράβο. Να προλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε στέλνετε τι στέλνετε. FM και no. Αποστολή στο 54526, το όνομα τεπώνυμό σας και ένας τυχερός, θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει λοιπόν το εισιτήριο για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Βίντι, φυσικά προσφορά της Goldbet. Βασιλιά μου, έχει γενέθλια αυτός. Τι πάσα πρέπει να το κάνουμε? Ό,τι θέλει, ναι, ακούς, ναι. Μπορεί να ζητήσει και αμέσως θα ικανοποιηθεί το αίτημά του. Ωραία. Ό,τι θέλει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο Ιχολύπτης σταθμός. Ναι. Σήμερα ο Ιχολύπτης μας κλείνει τα 25 του χρόνια. Τα λέμε. Είσαι νεαρό παιδί, ναι. Μέσα στο άνθος ηλικία σου. Θες δύο, τρεις, πόσες. Τα νούμερα πες εσύ μόνο. Πόσες. Να χοροπηδήσουν. Α, αυτούς δεν τους είδα. Αυτούς δεν... Ελάτε λίγο πιο μέσα εσείς. Δεν είμαστε, δεν είμαστε. Υπάρχει... αυτός. Εσύ γιατί ήρθες με αυτόν. Αυτός είναι εχθρός. Αυτό πάλι που είναι εχθρός. Δεν θα μιλάς μαζί του. Δημήτρη μου, έλα εδώ. Τα δεχόμαστε ξέρεις, επίθεση. Το ξέρω, από τον ΠΑΟΚ. Φυσικά το ξέρω, πάλι κάτι τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, γιατί ήρθε μαζί του. Δεν είναι εχθρός μας. Κανονικά είμαστε. Αφού έχει μέσα το Άρη στο όνομά του. Ναι, ναι, καλά. Το έχει το Άρη. Κανένα διάλειμμα δεν έχουμε. Αγόρι μου, πού είσαι. Τι κάνει. Γνωρίζεστε. Καλά, εξόψω. Δεν θέλω να ρωτήσω ποιο είναι αυτό που κάνει κόμμα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο. Δημήτρη μα εδώ. Ο μπασκετικό που μα φάξανε χθε. Σφαγή με την κολόν, 76-68, Κοίτα, αυτή την διοργάνωση τη Champions League, εγώ θα την κυνηγήσω στο θάνατο. 38 βολές, 38. Την πρώτη βολή, εμείς τη δικιά μας, την βαρέσαμε όταν αυτοί είχαν 17. Εντάξει, ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος, θα κυνηγάμε αυτή την διοργάνωση. Θα μιλήσουμε εκτεταμένα σε αυτό το κομμάτι. Πατρίκ Κομνηνός και Θανάση Ασπούλιας θα κυνηγηθούν από εδώ και πέρα από μένα προσωπικά για καιρό. Ξεκινάς πόλεμο. Ναι, πόλεμο. Στην Πεδιάδα, με Τόξα και Βέλη ή με Λέοπαρντ. Με Λέοπαρντ. Α, κανονικά, άμυχη 30 από την άλλη, ναι, τα γαλλικά, αρχικός πληρώματος, ναι, γνωστά. Το έβλεπα, μόλις πιάσαμε σήμα στο πλάνο όπως κατέβαινα, το έβαλα. Και με έκραζε ένας. Επειδή άνοιξες το κινητό, την ώρα της προσγείωσης. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν για το Champions League, το σημερινό. Club Brugge Μονακό, το μάτς για μένα είναι no bet. No bet. Ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Uh-huh. Δεν θα ψάξω εγώ τώρα τον Αραβή να κάνει νίκη και τα γνωστά. Άμα θέλει, την κάνει μόνο. Μετά, βλέπουμε. Αιτχόφεν, Τότεναμ.
ναι. Διπλό και over. Ναι, κοντά είμαστε. Ναι, διπλό και over. Η τότε να μου βγάζει υγεία, έτσι, Κέιν και... Ναι. Ωραία, έχεις δει την Ετχόβεν καθόλου? Και Λαμέλα, να ξέρεις, πάρα πολύ καλός από τότε. Ετχόβεν, έχεις δει Αργεντίνο Λαμέλα, πεκτούρα τελείωτη. Η Ετχόβεν είναι με διαφορά η καλύτερη Ολλανδική ομάδα. Μην τους παραμύθινα από τον Άγιαξ. Ολλανδική, μα τους σκέφτεσαι 3-0 στον τέρμι. Αυτό σου λέω, είναι πολύ ανώτερη. Γι' αυτό έχω αποφεύγω το αποτέλεσμα και λέω γκολ και βρετιζίμιση. Εγώ θα βάλω διπλό και όβερ απλό. Είναι μια χαρά το διπλό και όβερ. Στην Ντόρτμουντ θα συμφωνήσω απολύτως και όχι μόνο, θα κάνω και ένα βήμα παραπάνω για να ξεφύγουμε στο ποσοστό. Γιατί σήμερα κάνουμε προτάσεις για μεσαία τάξη. Ναι. Ωραία. Και θα προτείνω την Dortmund άσο-άσο. Ναι. Έτσι, μια ομάδα που βάζει 3 και 4 γκολ συνεχώς, ανελέητα. Ναι. Πρόσφατο παράδειγμα. Δεν είναι εύκολη η Ατλέτικο. Έμεσο διαθέστη. Δεν είπαμε ότι είναι εύκολο. Ναι. Μα πάμε με τα 20 και με τα 30 ευρώ που έλεγε και εσύ να πάρει ένα άνθρωπο πάνω από ένα. Εμένα γράφει 3.000. Μια χαρά. Με 25. Και εμένα έγραψε το κίνο 6.000. Δεν λέει κάτι αυτό. Ναι. Ναι. Προχωράμε. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ίντερ, η Μπαρσελόνα χωρίς Μέση. Δεν μας απασχολεί. Δηλαδή μιλάμε, όχι, δεν μας απασχολεί. Εσένα μπορεί να μην σε απασχολεί, εμένα απασχολεί. Εγώ θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα χωρίς Μέση είναι φαγητό χωρίς σαλάτι. Ναι, γι' αυτό είναι μια ομάδα που χάνει το 40% της δυναμικότητάς. Ωραία. Πάλι δεν φτάνει για την Ίντερ. Ωραία. Η Ίντερ έχει στις τάξεις της, για μένα πάλι προσωπική μου άποψη, έναν από τους τρεις κορυφαίους σεντερφόρ στην Ευρώπη. Γι' αυτό το δώσαμε άσο και over. Πεκτούρα, τελείωτη. Γι' αυτό το δώσαμε άσο και over. Λοιπόν, την Μπαρτσελόνα λοιπόν, εγώ θα την παίξω απλό άσο. Πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί. Στο τέλος θεωρώ ότι θα κερδίσει. Μαζί είμαστε. 2-1 το βλέπω. Είναι 1,56. Έτσι, είναι μια χαρά το ποσοστό του. Mm-hmm. Και όταν λέμε 0% γκανιώτα στην Goalbet, για να καταλαβαίνετε τι λέμε έτσι, και να μην μιλάμε και σε τι μας λένε αυτή κάθε μέρα 0% γκανιώτα και 0. Mm-hmm. Σημαίνει ότι αν κάποιος παίξει άσο, χ και 2, η εταιρεία δεν κερδίζει ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Ναι. Ούτε μισό. Γιατί οι εταιρείες τι έχουν σκοπό, το κέρδος. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μην εθελοτυφλούμε. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ναι. Έτσι. Παίζουν, κάνουν, αλλά θα χάσουν, αλλά θα κερδίσουν. Κάτι θα μείνει και για την εταιρεία. Ναι. Μπράβο. Να πούμε που έχει μηδενική γκανιώτα σήμερα. Για πες. Λοιπόν, έχει το παιχνίδι Μπαρτσελόνα Ίντερ 10 η ώρα και Ντόρτμουντ Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και που είπες για τις ώρες είναι πολύ σημαντικό. Τα δύο τα πρώτα τα μάτς. Ποια? Η Μπρίζ με τη Μονακό και η Ετχόβεν με τη Τότενα. Είναι 8-5. Μπράβο, είναι 8-5. Αυτά τα έχω κυκλώσει ήδη. Έχω δει το έργο όλο. Αυτά τα έχω κυκλωμένα. Τα άλλα είναι το πρώτο. Έχει δει πιο μπροστά το μάτς. Έχω δει μπροστά, ναι. Αυτό είναι πολύ δηλαδή, καλό. Δηλαδή το goal goal. Το Μπρίζ, το goal goal με τη Μονακό θα είναι στο 25. Αυτό που είπα να ανοίξω μια παρένθεση. Ναι. Βγήκε ο νικητής, μόλις το μελέτησα στο αμερικανικό, την jackpot αυτό γενικό. 1,600 εκατομμύρια δολάρια πήρε ο άνθρωπος. Τον έχουν φωτογραφία. Αυτά, λες, θα αλλάξει η ζωή του. Ε? Τα λεφτά είναι δυστυχία, ρε. Τα λεφτά είναι δυστυχία. Λοιπόν, έχω ένα παιχνίδι από κάτω. Ναι. Λοιπόν, με τη σειρά που είναι. Είναι η Παρίσι Σεν Ζερμέν με την Νάπολη. 4-2 παίξει. Πέτα 10 ευρώ στο 4-2. Στάβω γίνεται να βάλω το δικό μου και να είμαι εσύ. Τα βάλω. Κάνε μου κάτι. Θα βάλει το δικό σου. Θα κάνω κάτι. Εγώ θέλω να πω το δικό μου. Όχι, 4 δεν θα το βάλω. Θα το βάλω εγώ τώρα. Εσύ το βάλει 4-2. Ναι. Και ένα δεκάπικο δεν βάζω. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ λίγα με αυτό το σκορ να πάρω μόνο 25 ποσοστό. Ναι. Θα έχει τη θεωρία του ξεκαλουπώματο. Άμα έχει τέτοιε ωραίε εμπνεύσει, μην τα βάζει 10. Βάλει το 30 τουλάχιστον. Να κάνει μια διαφορούλα. Να έχει νόημα. Να μπορεί να πα 4 μέρε κάπου. Είπαμε στα μεγάλο ξενοδοχεία με τα ωραία σου τα γεύματα και τα γούστα σου. Να οι πισίνε, να τα τζακούζι. Χοροπηδάνε δίπλα σου. Να οι ωραίε υπάρξει. Ακριβέ σκορ. Λοιπόν, εγώ την πάρει σε με την Νάπολη, έτσι. Εδώ πιστεύω ότι η Νάπολη θα σταθεί σήμερα καλά. Θα σταθεί όπως πρέπει, είναι καλή ομάδα. Έτσι. Και θα το παίξω χι ημίχρονο άσο τελικό. Θα αντέξει ένα ημίχρονο. Έτσι. Και το ποσοστό κατευθείαν εξφενδονίζεται από το 1,54 στο 4,10. Έτσι. Και πηγαίνουμε στο Γαλατά Σαράι Σάλκε. Εγώ τους Τούρκους δεν τους έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το μάτς. Δεν τους έχω λοιπόν. Και θα παίξουμε τη Σάλκε. Η οποία ομάδα, όταν. Κάμω η άποψη. Η οποία μια ομάδα, όταν δεν πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημά τη, όπως είναι η Σάλκε, έτσι, για τους, κατά ένα μαγικό τρόπο πηγαίνει καλά στο Champions League. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Ωραία. Και να πούμε κιόλας, για την ΑΕΚ, να πάμε λίγο στην ΑΕΚ το χθεσινό το μάτσο, έτσι. Έχουμε βόλτα τα κάνω. Ναι, εννοείται. Ναι. Η ΑΕΚ είναι τουλάχιστον έχει μια συνέπεια στο Champions League. Είναι σταθερή. Μηδέν, κύριε. Ναι. Μηδέν βαθμούς. Τι κάνατε, Άγιαξ. 3. Εμείς το 0 μας. Ναι. Έτσι. Έρχεται η Μπενφίκα. Τι κάνουμε, 0. Έτσι, δεν θα το χαλάσει χθες, τους είδατε τι καλά πήγανε. Πάλι 0. Ναι. Και τώρα τι θέλει, άλλα 3 μηδενικά για να κάνει το απόλυτο. Ναι. Έτσι. Εδώ σαργεί, αυτό έχω να πω. Ναι. Πάρτε ένα βαθμό. Ναι. Πάρτε ένα βαθμό. Δηλαδή, αν δεν τι άλλο, έτσι, δείξτε ότι κάτι. Η Τούν
Η Τούν που 8 στους 10 που ασχολούνται ενεργά με το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι δεν την ξέρω. Δεν ξέρω τι. Η Τούν θα νομίζω ο Τόνος, η Τούνα, ένα ψάρι, η Τούνα, τι κάτι είναι. Τόνος είναι. Ναι. Τσούνα. Το αυτό. Τσούνα. Τούνα. Ή Μάρτον. Έχει πάρει βαθμούς η Τούν. Που πέρασε μια βόλτα. Εντάξει, κάτι κάντε. Εντάξει, κάνατε κλοπή. Πήρατε το χάρτη του ποδόσφαιρου. Τελείωσε, δεν μπορούμε να πάρουμε βαθμό. Έτσι όπως είναι τα παιχνίδια τώρα, ο Άγιαξ λογικά. Την πρώτη λευταία γνωστική θα είναι ενδιαφερόμενο για να κλειδώσει δεύτερη θέση. Α, και για να πούμε κάτι, γιατί τα μαθηματικά είπαμε στη ζωή μα παίζουν κομβικότατο ρόλο. Χθες ο Δημήτρης Μελισσανίδης και η ΑΕΚ, κόβοντας κοντά στα 58.000 εισιτήρια, κάνανε 850.000 ευρώ εισπράξεις. Ναι. Τα λεφτά είναι πολλά, Άρη, τα λέγανε σε ελληνική ταινία. Ναι. Γενικά εισπράξεις. Όχι, το άξιζε για το λόγο. Βγάζω μια εσωτερική πικρία από μέσα μου. Ναι. Γιατί εγώ ήθελα αυτά τα μάτσα να τα παίξει ο Πάοκ στο Champions League. Ξεκάθαρα. Το ήθελα, πώς θα γίνει, αδελφάκι μου. Έπρεπε. Ε? Έπρεπε. Και να είμαστε τσαμπιά. Να έχει 30.000 μέσα και 48.000 απ' έξω. Ναι. Κρεμασμένοι σε γερανού, σε πολύφωτα, με τα αεροπλάνα θα πετούσαν από πάνω. Κάτι θα βρίσκαμε να κάνουμε. Το νούμερο που πες για εισπράξεις μου φαίνεται μικρό. Τόσο ήταν ακριβώς. Το διάβασα. Το διάβασα. Δεν μπορώ να λέω. Μητέρα, πώς το λένε αυτό με το μάτι που το κοιτάνε και σε μένει. Ναι. Χάρισμα σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν. Δεν είναι 33% άχρηστε, σε κυνηγάει κάποιος για τα γιώτα. Ναι, πώς είναι. Είναι 33, 25, 3. Έχει και τα έψιλον γιώτα και όμικρον γιώτα. Άμπαλε, λέει ο 288 που μάλλον είναι φίλος σου. Τα φιλιά μου το στήριζε. Και σε κυνηγάει. Το στήριζε, εμένα μου άρεσε να κυνηγάει. Ναι, σε κυνηγάει. Ωραία. Ναι. Είπαμε για τη Σάλκε, λοιπόν, στην οποία εγώ τη βλέπω διπλό μέσα στην Γαλατά. Ναι. Ωραία. Θα και κυνηγηθούμε και... μεταξύ μας, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνεις. Ναι. Είμαστε κόντρα. Ναι, γιατί όχι. Είμαστε κόντρα. Και υπάρχει και το Λοκομοτίβ Μόσχας Πόρτο, στο οποίο εγώ θεωρώ ότι η Πόρτο είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Έτσι. Έχουμε και εκεί και μια θετική διάθεση απέναντι στον Κονσεϊσάο, το δικό μας. Διπλό την Πόρτο. Απλό διπλό. Απλό διπλό. Ναι. Έχουμε κοντραριστεί σε όλα τα παιχνίδια. Ναι, εκτός Μπαρτσελόνα. Να σου πω κάτι, φίλε, οι εκπομπές γράφονται και μένουν. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Έχεις σημειώσει, είσαι σουφάκι. Έχω σημειώσει τα πάντα. Επειδή ρωτάνε πολλοί φίλοι να ανεβαίνουν, λέει, οι προβλέψεις, θα ανέβουν μετά το τέλος της εκπομπής να προλάβουν. Και να μας αποθεώνετε όταν τα βγάζουμε. Είμαστε παίκτες ψυχολογίας. Ναι. Και να μας κυνηγάτε ανελέητα όταν τα χάνουμε. Είμαστε παίκτες ψυχολογίας. Έτσι, είμαστε ψυχολογίας. Κανονικά. Να κουμπάμε την μπάλα. Πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα του ενός λεπτού για να παίξει και η γκολμπέτ μας. Διάλειμμα, λοιπόν. Ναι. Έλα, πάμε λίγο. Και να είμαστε πάλι μετά το πολύ κομψό, το διακριτικό. Ναι, θέλω να μου πεις, Σταύρο, αυτές δεν άντεξες στην πρωτεύουσα και ήρθες κατευθείαν στις 12 ώρες. Αρρώστησα. Αρρώστησα. Άκου να δεις τι έπαθα. Σε βγήκε κάτι αρνητικό. Όχι, 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 θα σου πω τι έπαθα. Ναι. Είχα ραντεβού. Ομόνια. Ναι. Μετά Ομόνια πάω... άσχημο ραντεβού, σκληρό. Βέβαια. Σκληρό. Έπρεπε να πάω γκάνζα. Δεν είναι στρόγγυλοι, να ξέρουν ο κόσμος. Δεν είναι στρόγγυλοι, εννοείται. Δεν είναι πλέον στρόγγυλοι Ομόνια. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε και λέμε. Ομόνια, έπρεπε να πάω γκάνζα. Επαγυρίσω Ομόνια. Να ξαναπάω γκάντσα. Ναι. Πήγε εγώ στην Κάντσα. Και στοίχημα ήταν εκεί. Ναι. Στο μεταξύ, στοίχημα πού είναι. Ναι, πού είναι. Πήγα εδώ τους φίλους μου. Ναι. Έκανα, ναι. Είναι ακριβώς εκεί που μένει η ΑΕΚ. Στο Holiday Inn από πίσω. Κοντά στο αεροδρόμιο. Και είχα παραλίγο να είχα συνάντηση. Και απέναντι ο Αλφα. Ναι, και είχα παραλίγο να είχα συνάντηση. Και πάω, ναι. Ωραία, ξανά. Και να πάω κι εγώ. Εγώ δεν μπορώ να πλησιάσω και πήγα. Γιατί με την ΑΕΚ δεν έχει άλλη σχέση. Τραγικές πλέον. Α, έχουν γίνει τραγικές. Τραγικές. Και ο κοινός μας φίλος. Εντάξει, ο κοινός μας φίλος θα πρέπει να φύγει κάποτε. Για να... Δεν με πειράζει κανείς, δε. Δεν, αλλά δεν έχουμε, τι να κάνουμε, θα με ψήρισε. Μάλιστα. Δεν είναι ότι εγώ έχω πρόβλημα, γιατί ξύμισα ένα πρωί και έχω πρόβλημα. Με ψήρισε, δε φίλε. Ναι, με αυτή την έννοια φυσικά. Ναι, τι να κάνουμε. Ναι. Ληστεία χωρίς αναισθητικό του πρωταθλήματος. Δεν πρέπει κανένας υγιής παοκτσής να το ξεχνάει αυτό ποτέ. Ποτέ. Έτσι. Και αν σήμερα, φέτος, αντιμετωπίζουμε λίγο τα πράγματα με κάποια έβνοια, λίγοι έχουμε κύριοι. Θέλουμε κι άλλοι. Τίποτα δεν έχει γίνει ακόμη. Έτσι ο ΠΑΟΚ φέτος θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Αυτή είναι η άποψη της εκπομπής μας. Ναι, εγώ δεν έχω ποτέ, δεν κρατάω κακία. Ποτέ. Αλλά εδώ τώρα, ρε φίλε, δεν είναι ότι με έκλεψες. Δεν μπορώ να σε δω θετικά. Μου γυρνά το μάτι. Ήσουν και φίλος μου. Ναι. Ναι, είσαι και φίλος μου. Και φίλος μου, γιατί ναι. Τον εχθρό θα τον αντιμετωπίσω διαφορετικά. Θα αμυνθώ, θα βάλω τα προποτάσματα μπροστά, οι χνηλάτες. Ένα σε λέω, έλα μαζί μου. Πάμε να βγούμε να δούμε τι γίνεται. Ναι. Ναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Μου λέει ένας, ρε Σταύρο, ηρεμήστε λίγο. Τι να ηρεμήσω, ρε Βλάγκα, δηλαδή τι κέρδισα και να ηρεμήσω. Φίλε, ήμουν 18 χρονών στο πρωτάθλημα, στο ξαναλέω. Εγώ ήμουν 10. Μπράβο. Και θα ήμουν τώρα 52. Φυσικά τώρα θα το πάμε στο 53, εντάξει. Ναι, ένα δεδομένο. Αληθεύει η άποψη ότι σε είπαν να γίνει απονομή
τώρα με τον Παναθηναϊκό, μόλις τελειώσει το μάτς του πρωταθλήματος. Έτσι και να παιχτούν τα υπόλοιπα μάτς. Εγώ περιμένω τον Άρη μας περιμένω να χτυπήσει τα παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό που πιστεύω θα το κάνει. Ωραία, και να βοηθήσει η ομάδα της πόλης να αποκτήσει πλέον ένα πολύ πιο ξεκάθαρο. Εγώ φίλε θα είμαι πολύ κοινικός, δεν με ενδιαφέρει να μας βοηθήσει κανένας. Όχι, εγώ θέλω. Εγώ δεν θέλω κανένα. Εγώ είμαι τόσο σίγουρος για την ομάδα. Μαζί να το σηκώσουμε. Έτσι, τόσο σίγουρος που δεν υπάρχει φόβος πουθενά. Mm. Έτσι. Ο Κουλούρης πάνε, ναι. Καλή ο αθλητικός εισαγγελέας τον Κουλούρη. Και ποιος πάλι μας ενημερώνει για αυτό το πράγμα. Πρόσεξε, με έχει σημασία. Ναι, ποιος το γράφει αυτό? Ο Κυριάκος Θωμαίδης στο blog του. Ναι. Ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ενημερώνει για το τι κάνει ο εισαγγελέας. Κολλητή, on. Προφανώς. Ή κάτι άλλο. Ή οδηγεί τον εισαγγελέα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, δεν το. Ή. Ναι, ή διαζευτικό. Ή το ένα ή το άλλο. Λέμε τις πιθανότητες. Και ο εισαγγελέας δεν έχει τραπεί ακόμη που υπάρχει αποκλειστική ενημέρωση του στήλου ότι ο εισαγγελέας είναι στο εξωτερικό. Το μαθαίνουμε από εκεί. Ναι. Δηλαδή σε λίγο θα διαβάσουμε. Ο Σιμιτζόγλου είναι ο αθλητικός εισαγγελέας, το λέω σωστά. Ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Σε λίγο θα διαβάσουμε ότι ο Σιμιτζόγλου βρέθηκε στην Βουδαπέστη και αγόρασε 4 παλτά για τη γυναίκα του. Ναι, οτιδήποτε. Κάνει τις αγορές. Έκανε τις αγορές του, όχι, θα ξέρουμε και τι αγορές. Ναι, αυτό. Ναι. Και ενώ είμαστε όλοι στα κόκκινα, δεν μαζεύεται κανείς. Εγώ φίλε, σε αυτό το κομμάτι που μου λες, ναι, θα απαντούσα με μία έκφραση, ένα απόφευγμα του Πάολο Κοέλιο. Οπα. Του λογοτέχνη. Οπα. Ο οποίος μουσική. Μουσική. Μήπως είναι καιρός, αναρωτήθηκε ο Πάολο Κοέλιο, ναι, έτσι, να κλείσουμε κάποιες πόρτες. Όχι από αλαζονία ή από εγωισμό, απλά και μόνο επειδή δεν οδηγούν πουθενά. Δεν παίρνει μια παύση τώρα ένα λεπτό μετά από αυτό. Παύση, αυτό κάνουμε. Δεν θα λέω τίποτα. Εσύ με ρώτησες. Σου φάει και αυτό το 650 στο Κορδελιό. Στο Κορδελιό, όχι. Δεν είχαμε τέτοια. Ακούω άλλα πράγματα εγώ εδώ. Έχει γίνει ένας χαμός στο Facebook. Και το Κορδελιό. Ο φίλος μας ο Μάριος έγραψε. Καιρός ήτανε. Προσκυνούμε εδώ στην πόλη, λέει το Βασιλιά, με θρησκευτική ευλάβεια. Θρησκευτική ευλάβεια. Ναι, κανονικά. Έχεις λίγο από θεότητα. Βούδα. Μας ακούνε. Αριθμοί λογαριασμού. Τράπεζα Πειραιώς. 6-16. Δηλαδή είμαστε. Δεν ξέρω. Ακού να δεις τι γίνεται. Και Ουψάλα. Και, ναι, έτσι. Γράφει ο φίλος μας ο Χρήστος. Καλησπέρα από ασπρόμαυρη Ουψάλα. Και τη Σουηδία. Σουηδία, Νορβηγία είναι Ουψάλα. Ναι. Ουψάλα είναι Σουηδία ή η Νορβηγία τώρα. Όχι, όχι, Σουηδία. Σουηδία. Σουηδία, ναι, είμαστε κάθετοι. Σουηδία. Εκεί θα δουλεύει, μάλλον γιατί οι ακροατές μας. Τι αλλιώς. Εκτός αν είναι στο ερευνητικό κέντρο. Τώρα σε λίγο θα πάρεις και μήνυμα από υπάλληλο NASA. Να ξέρεις, θα, νομίζω εκεί κοντά. Θα αφήσει τη δουλειά του και θα πει κάτσε να ακούσουμε Βασιλής Αντιβασιλής, Σταύρο Σοφία Γιώργο, έτσι, Παύλο Βασιλιάδες και θα γίνει ο σκοτωμός σκοτωμού. Λοιπόν, να αναφέρουμε κάποια μηνύματα γιατί πραγματικά θέλει πάρα πολλά. Λοιπόν, μας έστειλε κάποιος, καλησπέρα λέει Τσακάλια από Ακαδημία Πλάτωνος, μας φτιάχνετε λέει το μεσημέρι. Ακαδημία Πλάτωνος φίλε, εκεί δεν πάμε. Ο Πλάτωνος ο οποίος, έτσι, ποιον είχε μαθητή, τον Αριστοτέλη, να γνωρίζουμε και αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε στο φίλο το Στέλιο που μας έστειλε και αυτός καλησπέρα, ότι οι προβλέψεις θα ανέβουν μετά το τέλος της εκπομπής, γιατί λέει κάποιες μέρες λέει δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε να σας ακούμε, θα ανεβαίνουν οι προβλέψεις, εννοείται. Μεγάλη υπόκληση στο Βασιλιά και στο μεγάλο Κόλκα. Ο φίλος μας ο Οδυσσέας. Μεγάλη θα είναι γενική φίλη μου, γιατί τα κελά είναι πολλά και θέλει μεγάλες υποκλήσεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και είπαμε, δεν χάνουμε κιλά, θα το λέμε συνέχεια για να το εμπεδώσετε όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Γιατί. Σταύρο, γιατί δεν χάνουμε κιλά? Γιατί το να χάνεις είναι ήττα. Δεν μας αρέσει να χάνουμε. Δεν μας αρέσει να χάνουμε. Γενικώς, είμαστε πάοξ τα κιλά. Ναι. Άχαστοι. Άχαστοι. Αίτητοι. Χωρίς απώλεια. Απροσπέλαστοι. Ναι. Όλα τα αστερητικά βασικά είμαστε. Θα έρθεις γήπεδο αύριο. Ναι, από αυτό βέβαια. Ωραία περίπτωση είναι. Αυτή η βόλτα εκεί στον τέταρτο, στο πάνω κάτω. Α, δεν μας βάζουν όμως εκεί. Γιατί δεν πηγαίνετε πάνω? Δεν μας αφήνουν. Είναι ρε αγόρι μου. Α, δεν το ήξερα αυτό. Κοιτάξτε, αν το πάρουμε σοβαρά για το πώς αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ από την ΠΑΕ, είναι τέλειες συνθήκες δουλειάς. Η ΠΑΕ είναι τέλεια. Να ακούνε. Όχι, δεν είναι τέλεια. Τέλος, έπλαινε το αυτοκίνητο Γεωργάκης. Η ερώτησή μου είναι αυτή. Τα πλήνε. Τα πλήνε. Όλων. Τα πλήνε, ανέβηκαν. Τον είδε κάποιος με σφουγγάρι να πλένει. Ναι, ανέβηκαν και βίντεο. Βίντεο κανονικά. Μπορώ να το δω αυτό. Στο Instagram ανέβηκαν όλα. Ο οποίος Γιωργάκης αναρωτήθηκε, έτσι, και ονόμαστε Γιωργάκη, εννοούμε το γιο του μεγάλου προέδρου, του καταπληκτικού, του ανυπέβλητου, του ηγέτη, του μοναδικού, τον άνθρωπο των χιλίων τζόκερ μαζί για την ομάδα μας.
Τίποτα. Και, και βία για το Σαββίδο που λέει οποιαδήποτε κουβέντα, έτσι. Έχει πάρει. Εννοείται. Κάτσε, να κάνω πρόβα. Έλα μωρέ τώρα ο Σαββίδο. Έλα. Και αυτό, και ποια είναι τα λεφτά, ρε. Και να σας πούμε και ένα μυστικό, το οποίο δεν το ξέρουμε. Α, θα το πούμε, Σταύρο, να το πούμε, ρε. Τι. Ποιος κρύβεται πίσω από το Σαββίδι. Ναι. Ε, ναι. Πίσω από το Σαββίδι. Κρυβόμαστε εμείς. Εμείς είμαστε. Εμείς. Μέσα σε όλα τα ωραία, γιατί πηδάμε από θέμα σε θέμα. Όπως καλά, καμπτή, ναι, μου αρέσει εμένα αυτό. Εννοείτε. Μία ώρα είμαστε και είμαστε. Ε, πώς το λένε, σαλάτα είναι η εκπομπή. Ενωσή τη ρεπόρτερ σε δικαιώνει. Ναι. Πολύ πριν πει αυτό που είπε για, για τη σταθερότητα τη ΑΕΚ με τον Μηθέν, ότι λέει έχασε με τον τρόπο τη. Έχασε με τον τρόπο τη, ναι. Έτσι έγραψε. Δηλαδή τώρα αυτή η ΑΕΚ που πρώτον πρέπει να εξάβουμε του αεξίδε φιλάθρουστε. Μπράβο του, ήταν στη γιορτή, ήταν 60.000 κόσμο. Αλλά τι να κάνω, πήγαν οι άνθρωποι εκεί, κουραστήκαν. Ήτα. Ε. Άκου τώρα οι άνθρωποι σε 4 χρόνια μέσα, αυτό δηλαδή πάντως που έκανε ο άλλος είναι σε 4 χρόνια από τη ΓΑΜΑ Εθνική, χωρίς να βάλει λεπτό του ευρώ, και σε αυτό είμαι κάθετος, έτσι παίζει Champions League και γεμίζει το γήπεδο. Ναι. Μπράβο, φίλε. Είναι ικανότητα αυτό όμως από την άλλη. Ικανότητα, έτσι. Ναι, απλά αν το κάνει με ωραίο τρόπο. Ναι, με ωραίο τρόπο. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έτσι. Έτσι. Ωραία. Τι γίνεται η σελίδα μας, έχει μέλη, τι γίνεται, γράφονται. Ο Στέλιος λέει, καλησπέρα από εξωτική Βέρεια, υπέροχος βασιλιάς, συνέχισε καιρά, σε απολαμβάνω. Έτσι μπράβο. Δουλειά μας είναι αυτή τώρα. Να υπενθυμίσουμε όμως και την κλήρωσή μας από την Goldbet. Για πάμε λίγο. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο για τον αυριανό αγώνα. Και ένα εξοχικό. Πάω κουβίδι, νομίζω σε λίγο η Goldbet και η εξοχικά θα δούμε. Ναι, μια ανάσα είναι. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, FM κενό. Το όνομα τυπώνυμό σας, τη λέξη Βίντι, στο 54526. Ένα τυχερό είναι. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Προσφορά της Goldbet φυσικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν δεν είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, πρέπει να εγγεγραφείτε γιατί η σελίδα, πραγματικά η εταιρεία αυτή, προσφέρει καθημερινά προσφορές σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες της. Και να κάνω και μία διαφημισούλα σε ένα φίλο μου, εξαιρετικό επαγγελματία, τον Βασίλη, ο οποίος σε 15 μέρες από σήμερα ανοίγει κατάστημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, day night, ψυχρή διαφήμιση κάνω, στιγμή και στιγμή, ναι, ναι. Χωρίς λεπτό ευρώ, δεν θέλουμε ούτε μισό ποτέ, γιατί ναι. Είναι άρχοντο παιδό, ναι. Έτσι, day night, τεράστιο μαγαζί, σούπες, σαλάτες, πρωινά, μεσημεριανά, πολύ μπροστά το μαγαζί, μαγαζάρα. Είναι ακριβώς στη γωνία Μπότσαρη με Κωνσταντίνου Καραμαλή, παλαιότερα Νέα Εγνατία. Η παλιά η τράπεζα, η Πειραιώς, για όσους θυμούνται. Ωραίο σημείο είναι εκεί. Μαγαζάρα, άστα. Σου μιλάω για μαγαζί πολύ μπροστά, έτσι. Επένδυση. Και το να παίρνει αντίστοιχο τον φας. Ο κολλητός σου. Όχι, καμία σχέση. Ο κολλητός μου είναι μέσα στην καρδιά μου. Πώς. Στηρίζεται. Το λεπαντελέ, λες. Όχι το λεπαντελέ, α το λεπαντελέ που είναι θεσμός. Το λεπαντελέ είναι θεσμός. Ναι, άλλο αυτό. Είδες τι γίνεται στο λεπαντελέ. Το γεμίσαμε. Ε, το βλέπεις εδώ. Το γεμάτο. Το γεμίσαμε και εμείς όμως. Πού βρίσκεις πιο εύκολα τραπέζι, στο ντακ ή στο λεπαντελέ. Όχι, φίλε, να σε πω κάτι. Στο ντακ μπορεί να περιμένεις 6-7 χρόνια, αλλά θα κάτσεις. Ναι. Στο λεπαντελέ περιμένεις για να είσαι σε αναμονή μετά από 6-7 χρόνια. Ναι. Οι καρέκλες τις τελευταίες τις είδες. Τις είδα, φίλε. Δεν έχω καθίσει πιο αναπαυτικά ποτέ. Μα πώς θα κάτσεις πιο αναπαυτικά. Είναι με χρόνο. Ναι. Στα 13 λεπτά σε βάρα η καρέκλα του ή σπάει. Ναι. Δεν έχει μέση κατάσταση. Ναι. Σε λέει, φίλε, τελειώσαμε για να κάτσουν και οι άλλοι. 15 λεπτά. Δεν θέλω να κάτσεις, να ξεκουραστείς. Ο κόσμος πάει και έρχεται. Η πισίνα λειτουργεί στο λεπαντελέ, να ξέρετε. Ισμύρ, Ψιλ, έτσι, όλοι οι τοπικοί εκεί παράγοντες σε καθημερινή βάση. Ο Λεπαντελέ με τα εδέσματά του. Το γιο του που έχει σπάσει αυτή τη στιγμή 6 εξυπνόμετρα. Δεν τον προλαβαίνεις. Εντάξει, σημεία και τέρατα. Και αύριο όλοι εκεί για τον Πάο. Όσοι δεν πάνε στην Τούμπα. Κάτσε λίγο, γιατί έχουμε θέμα. Αστάθμητοι οι παράγοντες. Δεν ξέρω κάτι έχω πάθει. Αστάθμητοι οι παράγοντες. Αστάθμητοι οι παράγοντες, φίλε. Βεβαίως. Ο καιρός στην Αθήνα σε επηρέασε. Δεν ήταν καλά, πιέστηκα πάρα πολύ. Ο καιρός της Αθήνας, Σόφη, να ξέρεις, είναι εξαιρετικός. Μπορεί να είναι ο καλύτερος καιρός στον κόσμο. Δηλαδή πηγαίνεις και κοιμάσαι, παράδειγμα, 6 ώρα τα χαράματα, ξυπνάς 9 και 10 και νομίζεις ότι έχεις κοιμηθεί 3 μέρες. Δεν γίνεται αυτό που έχει η Αθήνα στον καιρό. Έτσι. Και μετά πηγαίνεις στη δουλειά σου, ξεκινάς, ξέρω εγώ, ταξίδι, από την Κηφισιά για να πας στο κέντρο. Και πρέπει να περάσεις όλη την Κηφισίας. Χωρίζεις ενδιάμεσα. Έχει βγει απόφαση στο δικαστήριο. Τελειώνει το κήπεδο της ΑΕΚ. Στην Αθήνα, να ξέρεις κάτι, δεν πας σε 6 δουλειές. Στη Θεσσαλονίκη λέμε αύριο θα πάμε και θα κάνουμε 5 διαφορετικά πράγματα. 5 υποχρεώσεις. Στην Αθήνα λες αύριο θα πάω στην εφορία. Τελειώσαμε. Τέλος. Πας το πρωί και γυρνάς από γεματάκι κατά τις 5.30-6.
Θέλω να αποθεώσω αυτό που έφτιαξε τα μηχανάκια. Γιατί ναι, το μηχανάκι πλέον δεν είναι, και στη Θεσσαλονίκη που έχει υπερβολική κίνηση, αυτές οι μικροαποστάσεις σε σχέση με την Αθήνα. Δεν έχει τίποτα. Ναι, συμφωνώ. Όμως, αυτός ο εκμηδενισμός των αποστάσεων με τα μηχανάκια δίνει τόσες λύσεις σε τόσους πολλούς χιλιάδες μηχανόβιους εδώ της πόλης. Δηλαδή, δεν γίνεται, φίλε. Δεν θα γινόταν ποτέ οι δουλειές μας. Ναι. Εγώ, ειδικά που γίνω σε 15-20 μέρη την ημέρα, από 20 λεπτά, 30 λεπτά, έλα εδώ που είσαι, αμάν, φεύτα, δώστα, πάρτα, φεύτα, τα γνωστά. Ναι, γνωστά. Τα δούνε και λαβίν. Με το αυτοκίνητο δεν τα κάναμε ποτέ. Ποτέ το με το αμάξι πας, με τη μηχανή πας, σταματάς μπροστά στο μαγαζί, κατεβαίνεις, έλα αδερφέ, πάρε δώσε. Να ευχαριστήσω τους Αυγιανούς, τους φίλους μου, οι οποίοι ήταν άψογοι στα οικονομικά τους. Ναι, άψογοι. Ναι, ναι. Είμαστε εδώ ανα πάσα στιγμή, έτσι, για με αυτήν την ευγενή άμυλα που μας διακατέχει όλους, να έχουμε μια γλυκιά αντεπαράθεση. Θα δώσω δεύτερο γύρο και αβάντσο. Στο δεύτερο γύρο θα... Μακάρι, εγώ είπα ποια είναι η ευχή μου. Έτσι και δεν, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης και ιονός κακών προγνωστικών. Ναι. Θέλω τον Ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια ακόμα να είναι στην καθημερινότητά μας. Ναι, επειδή γράφει το Κοντέρ. Γι' αυτό τα λες αυτά, Βασιλιά μου. Ναι, το ξέρεις, θα λέει. Αν έμπαινε το πέναλτι του κοινού. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτά τα. Ωραία, πες το σκηνικό όταν πήγες να πληρωθείς. Α, πολύ ωραία σκηνή ήταν. Ναι, για λέγε. Πήγα σε γνωστό καφέ. Ναι. Αγιανίδικο στέκει ωραίο και παοκτσίδικο όμως σε ένα κομμάτι. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης παλιός παλέμαχος βετεράνος θερματοφύλακας του Άρη. Μάλιστα. Ήταν εκεί, με τον ίδιο είχα στοιχηματίσει. Με περίμενε. Κύριος με το που με είδε από μακριά. Ορίστε κύριε τα χρήματά σας, αυτά είναι. Έτσι, και είναι εύκολο να φύγετε. Όπως λέω, όχι, πώς θα φύγω. Θα θέλω να κάτσω. Γι' αυτό ζω το μετά. Αντάλλαξα απόψη με κάποιους Αυγιανούς. Οι οποίοι με δέχτηκαν εκεί πέρα, καθίσαμε σε υπερβολικά κόσμο, να το πω όπως πρέπει. Επίπεδο. Έτσι τα είπαμε πάρα πολύ καλά. Συμφωνήσαμε διαφωνώντας και συνεχίζεται η ζωή μας. Θυμάσαι ποτέ να έχεις συμφωνήσει συμφωνώντας μαζί σου. Έχει συμβεί αυτό σε οτιδήποτε. Όχι μόνο στα ποδοσφαιρικά. Εγώ σε είπα, ο καημός μου είναι να δω έναν Αυγιανό, ο οποίο είναι μέσα στην καθημερινότητά μου. Τουλάχιστον όσοι φίλου έχω παοξίδες, το 1 τρίτο είναι σίγουρο οι Αυγιανοί. Έτσι, που να μην με πει η Σαραγώσα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, τα Πούλμαν που πήγανε στο τελικό, έτσι, και τελειώσαμε. Και το κύπελο του 70, που έχασε το πέναλτι ο Κούδας και μας κερδίσανε με ένα τριών χρονών ήμουν. Δεν το δέσαι, παιδιά, αυτό. Ναι. Τι να κάνουμε, συγγνώμη. Ναι. Δεν έχω θύμησης από αυτό, πώς θα το γίνει τώρα. Ναι, με το ζόρι. Εντάξει. Ναι, καλά, δεν το θυμάσαι, με λέει αυτό. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, σκότωσέ μας που ήμουν τριών χρονών και δεν θυμάμαι που είχα στο πέναλτι ο Κούδας και βάλε κόλλο μετά, δεν ξέρω. Σπυρίδων, δεν ξέρω. Ο Κεραμιδάς. Ο Κεραμιδάς, δεν το ξέρω. Ο Κεραμιδάς έχει δώσει συνεντεύξεις, 6.000 συνεντεύξεις από τότε. Για αυτό τον κόλλο. Για αυτό τον κόλλο. Δεν σε κάποια φάση πιστεύω ότι κάθεται ο κύριος Κεραμιδάς, γιατί είναι και μια ιστορία του Άρη. Κάθεται ο κύριος Κεραμιδάς και λέει, πλησιάζει η ημερομηνία. Και λέω, θα με πρίξουν οι μαλάκες με τις συνεντεύξεις πάλι. Δηλαδή θα το λέει σίγουρα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι 100%. Α, τώρα που είπες. Ναι. Έχω δει συνάδελφό μου με μαλλί Jackson 5 να τον παίρνει συνέντευξη. Νεαρός ο Κεραμιδάς τότε. Μετά το μαλλί του να κοντένει. Μετά το μαλλί του να σπραίνει του συναδέλφου. Και τώρα ο συνάδελφος είναι κοντά στη σύνταξη και παίρνει ακόμα συνέντευξη του Κεραμιδά. Κολλητά στη σύνταξη. Λοιπόν, άκουσα ότι θα το διαβάσω αυτό. Αυτό δεν είναι απ' έξω όπως ήταν το Κοέλιο. Όπως ναι, τα λέγαμε τα άλλα. Ναι. Και όλα τα άλλα. Αυτό είναι, το διαβάζω λοιπόν. Ναι. Το όνομα Μαλάκας εμφανίζεται στο site της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και σημαίνει δυνατός, παντοδύναμος. Σοφοί οι Ιάπωνες ξέρουν πως ο Μακάκας είναι ανίκητος. Ανίκητος. Ποιοι οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες, φίλοι. Το Pearl Harbor, τα για τα γάνια. Τα... στο Pearl Harbor κοιμήθηκαν όρθιοι Αμερικάνοι, δεν ήξεραν πού τους ερχόντουσαν. Τι επίθεση φάγανε. Φάγανε επίθεση, φίλε. Ξέρετε, εκεί που κάθεσε, φαντάζομαι. Όπως μια φορά, γνωστή μας, παίζει Ξάνθη Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Ξάνθη. Παλιό Καραϊσκάκι τώρα. Στο παλιό. Ναι. Προχωράει, πηγαίνουν με τα μάξι Ποσειδώνος και βλέπουν τρεις μικρασκόρτες του Ολυμπιακού. Και κατεβαίνουν το μάξι, κάνουν κάτι το οποίο είναι παράνομο, τους βαράνε και επικαλούνται ότι είναι ο παθήτης Ξάνθης. Να είσαι Ολυμπιακός δηλαδή, να πηγαίνεις στο Καραϊσκάκι και να φας κλωτσιές, να πεις, κάναμε κοπανίες σαν ξανθιώτες στο Καραϊσκάκι. Δεν ήταν βέβαια ξανθιώτες, είπαν ψέματα, ντροπή σας, να δάτε ψέματα. Αλλά φαντάσου το φλάσ που έβαγαν αυτοί τώρα. Όχι. Ντροπή, ντροπή. Μακριά από τη βία, εκτός αν μιλήσεις για ποιον. Για Πρίγιοβιτς. Και το κεντρικό όλο για Ιβάν. Για Ιβάν.
Και να ξέρετε, εγώ από σήμερα μόνος μου αλλάζω την οδό, την Κλεάνθους. Ναι. Ο Κλεάνθης ήταν ένας τύρανος, ναι, της αρχαιότητας, έχει οδούς, έχει τέτοια. Ψύχαμε. Εγώ από σήμερα την οδό την ονομάζω στην οδό Ιβάν. Μόνος θα ξεκινήσω τον αγώνα μου. Ναι, όχι, δηλαδή, το πώς είναι η Τσιμισκή και πάνε όλοι. Είναι η Τσιμισκή μονόδρομος και ναι, πάει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και είναι ένας κόντρα. Ναι. Έτσι, εγώ είμαι ο κόντρα λοιπόν, ναι, στον δρόμο αυτόν. Στην οδό Ιβάν. Κοίτα, δεν είναι τίποτα να κάνουμε πέντε ταμπέλες και τις βάλουμε μόνοι μας. Ναι, για ποιο λόγο. Έτσι, μα πρέπει να το απολαύσει αυτό. Και έμαθα ένα τεράστιο αυτό. Ναι, θα σ' αρέσει, ναι, ναι, θα σ' αρέσει αυτό. Ναι. Παρασκήνιο. Γιατί η κεντρική μας δουλειά τι είναι. Υπεύθυνο παρασκήνιο. Με αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, να μια ερώτηση που μπορεί να κάνω. Πού βλέπει τα μάτσο Ιβάν, ξέρεις. Τώρα που δεν έρχεται στο γήπεδο. Πού. Να τη ρώτησε. Την τζάμπα. Πού. Τζάμπα την απάντηση. Όχι, φίλε. Αυτό έχει λεφτά. Κάτσε, τρελάθηκες. Είπαμε. Όχι. Αυτή είναι η ερώτηση. Ακούς, να διαβάσουν οι φίλαθλοι, να μάθουν, να ψάξουν, να βρουν τους ρουφιάνους τους. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη λοιπόν. Και αύριο θέλουμε τις απαντήσεις. Να τις στείλουν εδώ στα μηνύματα. Πού βλέπει τα μάτς ο Ιβάν. Του πάω, της Τούμπας. Αυτό δεν πηγαίνει. Έτσι, κατεβάζει, αγκαλιάζει τα παιδιά, τα φυλάει και όλα καλά. Σταύρο μου. Στέλνω μηνύματα και από ΝΑΣΑ. Ήρθε εδώ πέρα. Από ΝΑΣΑ ήρθε για πέσει. 8.56 λέει δεν φτιάχνουμε λέει, τα διαστημόπλαια στις 8 το πρωί με 9 γιατί προσκυνούμε το βασιλιά. Συνεχίστε έτσι, φιλιά, υπάλληλος ΝΑΣΑ. Να τους ο υπάλληλος. Μέσα. Σε βλέπω εγώ και μια στεναχώρια. Τι έγινε. Σαν, τώρα μου είσαι σαν την Αντζελίνα Τζολί στον κύριο και η κυρία Σμιθ. Αυτό είμαι. Έτσι με βγάζει τώρα. Σαν να είπα σκοτώστε με, κάτι έχει γίνει τώρα. Κάτι δέχτηκε, μια μαχαιριά, άλλαξε κατευθείαν η ψυχολογία σου. Που διαβάζω και τη δική μου δουλειά εμένα είναι μελετητής ανθρώπων. Αυτό είναι. Τι έχει γίνει τώρα, τόσο τίποτα, πολύ. Φίλε, οικονομικό τίποτα, είναι. Όχι, καμία σχέση. Οικονομικό, πες με έναν λογαριασμό, θα βάλω. Ό,τι είναι. Ήρεμα όλα. Ήρεμα όλα. Είναι, υπάρχει μόνο μία ηρεμία στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Πρέπει να φλά. Γιατί Σταύρο, πριν πούμε για την τέτοια, η μεγαλύτερη ασθένεια τη σύγχρονη εποχή είναι το άγχος. Έτσι. Όλοι έχουμε προβλήματα που δεν φαντάζεται κανένας. Μην νομίζετε ότι το δικό σου το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από το δικό μου και ο καθένας ξέρει το τι γίνεται, ο χαμός. Θάλασσες γίνεται μέσα μας. Το ξέρεις το όγκο το θάλασσες. Λοιπόν, δεν το ξέρεις, άστο. Θάλασσες. Ναι, πω. Μητροπάνος. Και μετά ξύδευες. Άστο, δεν πειράζει. Ο Δημητράκης, ο Μητροπάνος. Ο συγχωρεμένος. Συγχωρεμένος θα είναι άμα ξαναρωτήσει κάποιος από το γραφείο του SDNA την ώρα που κάνουν εκπομπή τι να κάνουνε. Θα είναι συγχωρεμένος. Κάτσε. Ναι. Ναι, αλλά το όπως ξαναδείς. Ναι. Οι χαρισματικοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν δύο δουλειές και τρεις ταυτόχρονα, να το ξέρεις. Ναι, αλλά έτσι έχασα τον ήρμό μου. Ναι, και έτσι έχασα τον ήρμό μου. Έχασα τον ήρμό μου, σε βλέπω. Ναι, πρώτη ναι. φορά, πόσο, 1,5 μήνα είμαστε εδώ, 2 μήνες είμαστε. Μα τους έχω πει. Παραπάνω. Μη με πρώτη φορά σε βλέπω ότι ταξιδεύεις. Μέχρι τις 3. Ναι. Μη με ενοχλείτε. Θες να στείλω τα παιδιά. Δώσε το τηλέφωνο του να στείλω τα παιδιά τα μικρά να το πούν τα κάλατα. Δεν μπαίνουν μισή. Τέλος πάντων, μην το ξεφορέσω. Και να ξέρετε, αύριο θα κάνουμε τέτοιο. Ακούς. Χριστούγεννα εδώ. Εννοείται. Αύριο θα κάνουμε Χριστούγεννα. Έτσι, εμείς. Ανέτεια. Και την Δευτέρα θα κάνουμε Πρωτοχρονιά. Έτσι. Θα γίνει χαμό. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα στον Γιώργο και στον Ηλία από ωραίο Κάστρο που μας ακούει. Βέβαια. Ένας χαμός γενικά, αποθεώνεστε. Εδώ μηνύματα. Όλοι, γενική είναι η αποθέωση. Τρεις στο γύρο είμαστε. Με τέτοιους συμπαρουσιαστές, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δεν... Τι δηλαδή... σιωθώ σε κάτι άλλο, δεν έχει πλάκα να. Όχι, αυτό δεν θέλω να γίνει. Ναι. Πες ότι είμαι σωστός σε αυτά, ποτέ. Ποτέ δεν σε συμπαρασύρω για τίποτα. Εννοείται, ρε φίλε, δεν με συμπαρασύρω. Χαζό είμαι. Έτσι. Ξέρω ακριβώς. Καθένα τα δικά του. Δεν κάνουμε τώρα, δηλαδή. Είμαστε οι επιλογές μας. Είμαστε οι επιλογές μας. Ναι, αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ ναι, στις 3, Λίβερο 107,4. Παρέα φυσικά πάντα με την Goldbet που μας στηρίζει καθημερινά. Και με αυτό το υπέροχο δίδυμο, έτσι. Ναι. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Πάμε έτσι. Λίγο Goldbet. Εντάξει, τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας, λοιπόν. Του μόλου, ημέρα αγώνα.